μου ζητάνε με τεράστιες πιέσεις που ασκούν πάνω μου και πάνω στην κυβέρνηση να σου μειώσω τη σύνταξη. Δεν το έχω κάνει. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Σου ζήτησαν μην δώσεις μισθούς και συντάξεις για 1-2 μήνες. Όχι, δεν μου ζήτησαν αυτό. Μου ζήτησαν να μειώσω τους μισθούς και τις συντάξεις την πρώτη εβδομάδα που εκλέχτηκα. Την πρώτη εβδομάδα. Στο πρώτο ραντεβού. Στο πρώτο ραντεβού. Και είπαμε όχι. Τι σου είπαν ακριβώς. Εντάξει, τώρα δεν. Δες κι άλλο. Κοίταξε, κόψε κι άλλο. Μου είπαν ότι πρέπει να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Που ήταν ακριβώς αυτό. Σου είπανε δεν πειράζει και αν 1-2 μήνες δεν πάει το ρευστό, δεν πάνε τα λίγα χρήματα στο εξοχικό. Μη σε ενοχλεί. Αυτό δεν μου το είπαν. Τουλάχιστον είναι υπερβολή αυτό. Τουλάχιστον δεν υπόθηκε επίσημα αυτό. Αλλά υπάρχει μια, αν θέλεις, περιραίουσα ατμόσφαιρα όπου οι μεσαίοι υπάλληλοι των θεσμικών οργάνων δεν το κρύβουν, που θεωρούν ότι οι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους απέναντι στους δανειστές είναι ιερές, αλλά οι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους απέναντι στους σχισμαζόμενους πολίτες δεν είναι. Και αυτό εμείς τους ξεκαθαρίσαμε ότι είναι μια προτεραιότητά τους που δεν μας αφορά. Εμείς την ανατρέπουμε. Η θεραπεία εκείνη ήταν χειρότερη από την αρρώστια, την ασθένεια. Η άρνηση αυτού του γεγονότος είναι ο λόγος που βρισκόμαστε αυτή τη σκοτωδίνη. Και ο λόγος με τον οποίο έχουμε γίνει δυσάρεστοι, έχω γίνει εγώ προσωπικά δυσάρεστο στο Eurogroup, είναι γιατί τους το θυμίζω αυτό. Τους λέω ότι η θεραπεία αυτή που θεωρείτε ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε είναι τοξική. Και δεν τη συνεχίζουμε. Πείτε μου, είναι αλήθεια αν σας πρότεινε να φροντίσει την έξοδό μας από το ευρώ. Να την τακτοποιήσει, ώστε να γίνει δεν είναι αλήθεια αυτό. Ήπια και. Δεν είναι αλήθεια. Και δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος δημοσιογράφος, οποιαδήποτε εφημερίδα, έχει πληροφορίες γι' αυτό. Το διαψεύδεται αυτό. Βεβαίως το διαψεύδεται. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι από τον κύριο Σόιμπλε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ούτε. Οι συναντήσεις με τον κύριο Σόιμπλε, έχω κάνει δύο μακρές συζητήσεις μαζί του. Ναι. Πολύ μακρές. Και διάφορες μικρότερες, πολύ σύντομες. Κάθε μία από αυτές ήταν εξαιρετικά πολιτισμένη, να μην σου πω και φιλική. Σε επίπεδο ανθρώπινο, σε ναι. επίπεδο συναδέρφων. Έτσι. Δεν υπήρξε ποτέ αυτά τα οποία παρουσιάζει στον τύπο. Ποτέ. Πάντως δεν, διαφωνίες δεν σου πρότεινε διαφωνίες να υπάρχει μια διαχειριζόμενη Όχι, δεν μου το με φροντίδα έξοδα από δεν το, μου το πρότεινε από αυτό. Δεν μου το πρότεινε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία η εμπιστοσύνη και η συνέπεια. Όταν, για παράδειγμα, την τελευταία φορά που μιλήσαμε με τον κύριο Σόιμπλε στο γραφείο του στην Κομισιόν, που είναι δίπλα στο δικό μας, ναι, το ελληνικό. Βγαίνοντας, συμφωνήσαμε ότι αυτά τα οποία είπαμε θα μείνουν μεταξύ μας για να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Δυστυχώς, εγώ το κράτησα μεταξύ μας. Ο κύριος Σόιμπλε έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες νομίζω ότι ήταν ατυχείς. Εγώ δεν έχω κάνει δηλώσεις και δεν πρόκειται να πω αυτά τα οποία συμφωνήσαμε ότι θα μείνουν μεταξύ μας. Δεν είστε τόσο ξαφνικά, αφελείς όσο θα ήθελαν κάποιοι. Κοίταξε τώρα, αυτά δεν. Γιατί θα μπορούσατε τόσο ξαφνικά αφελείς no να μας πείτε τι έχετε πει με τον κύριο Σόιμπλε εδώ, για να, κοίταξε, να πάμε ένα βήμα όταν παραπέρα. Όταν δίνω το λόγο μου, ναι, ότι αυτά που λέω σε μια κατηδίαν συζήτηση θα μείνουν μεταξύ μας, τον κρατώ. Κάποιος δεν τήρησε το λόγο του. Ας το κρίνουν όλοι αυτό. Πάντως εγώ τον τήρησα και θα το συνεχίσω να τον τηρώ. Το Σπίγκελ όμως έχει χάσει κάθε αξιοπιστία από το 2011. Να σου θυμίσω τα διάφορα δημοσιεύματά του, τα οποία εμφανίζονταν. Για μοντέλο Κύπρου. Προφανώς, γι' αυτό λέει. Αλλά ο Σπίγκελ αρχικά από το 2011 μίλαγε για έξοδο της χώρας από το ευρώ, ότι ήταν συμφωνημένοι, ότι ήταν θέμα ημερών. Πρέπει να κρίνουμε το κάθε μέσο. Όλοι κρινόμαστε ανάλογα με την αξιοπιστία μας και η αξιοπιστία μας πρέπει να κρίνεται ανάλογα με το πώς έχουν βγει αυτά που λέμε τα τελευταία 5 χρόνια. Αγαπητέ καθηγητά. Και ο Σπίγκελ δυστυχώς την έχει χάσει. Αν όμως διαχειρίζει. Το να προσπαθεί να με αποδομεί build είναι τιμή μου και καμάρι μου. Είναι η χώρα που αποδομεί την Ελλάδα. Είναι μια. Η χώρα. Η εφημερίδα που αποδομεί ναι. την Ελλάδα είναι μια καθαρά ανθεληνική φυλάδα. Όσο περισσότερο με μισεί, τόσο πιο ευτυχής είμαι κάθε πρωί που ξυπνάω και κάθε βράδυ που πάω για ύπνο. Σε αυτό το σημαντικό συνέδριο στην Λίμνη Κόμο, για το οποίο έχουν γραφτεί διάφορα, αλλά θα σου. Εκεί πήγατε με τον Υπουργό. Με τον Πρωθυπουργό, βεβαίως. Και ξέρεις κάτι, κάναμε πάρα πολύ καλά που πήγαμε. Ήταν συγκεντρωμένοι εκεί. Δύο τέος πρωθυπουργοί, ο κύριος Μόντι και ο κύριος Λέτα. Ήταν όλες οι μεγάλες τράπεζες του κόσμου. Ήταν ο πρόεδρος της JP Morgan της Νέας Υόρκης. Ήταν. Αν θέλεις, opinion makers, διαμορφωτές κοινής γνώμης, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στο εξωτερικό. Και πήγαμε εκεί για ένα απλό σκοπό. Να διαφωτίσουμε για ποιες είναι οι πραγματικές μας θέσεις και όχι αυτές που ακούνε. Σήμερα έχει μια νοπή λαϊκή εντολή. Έχει μια
πολύ μεγάλη αποδοχή από την ελληνική κοινή γνώμη, δεν έχουμε κανένα λόγο να προβούμε σε δημοψήφισμα ή σε εκλογές. Τώρα, εάν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι, ώστε εμείς κληθούμε να πάρουμε μία απόφαση εκ μέρους του ελληνικού λαού, η οποία θα διαμορφώσει το μέλλον της Ελλάδας για τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια, είναι εύλογο να σκεφτούμε την πιθανότητα αυτή την πολύ δύσκολη επιλογή να τη θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού.